ευχαριστώντας για τη φιλόξενο διάθεση της Δημοτικής Τηλεοράσεως, φιλοξενούμε με τα πολύ μεγάλης χαράς στα γραφεία της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης τον κύριο Κωνσταντίνο Δήμτσα, Γενικό Διευθυντή της οργανώσεως του οργανισμού, μάλλον αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο κύριος Δήμτσας, πέρα από από το ρόλο του στην αποστολή, έχει και την εμπειρία την εκκλησιαστική ως διατελέσας πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους τα παρελθόντα έτη. Φιλοξενούμενος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κόου και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ, και ο σκοπός της σημερινής επισκέψεως του κυρίου Δήμτσα στα γραφεία μας και της συνεργασίας των συζητήσεων που θα έχουμε είναι ακριβώς να διερευνηθεί, πέρα από την όποια και υπόλοιπη υποστήριξη του οργανισμού Αποστολή προς την Ιερά Μητρόπολη Χώου και Νησίρου, οι δυνατότητες συνεργασίας της Αποστολής ώστε να υποστηρίξει ηθικά, πνευματικά, που μας είναι αρκετό αυτό το θέμα, το έργο μας, και ιδιαίτερα στον τομέα εκείνο που αναφέρεται στην αναζήτηση του ιερού και στο διαχρονικό αίτημα Ιάσεως. Ξέρετε, κυρία Μίτζια, ο άνθρωπος ανέκαθεν είχε την ανάγκη και την απέτηση και το αίτημα να γίνεται καλά, από οποιαδήποτε πάθηση. Αυτό το διαχρονικό αίτημα της Ιάσεως ικανοποιόταν στα αρχαία χρόνια από τον Ασκληπιό και τον Ιπποκράτη, με όλη τη φιλοσοφία που εξέφραζαν, έως τους θεραπευτές Αγίους και τη χρήση πλέον άλλων θεραπευτικών μεθόδων μέσα από τα πλαίσια της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και στην ΚΟ έχουμε την τύχη και την ευλογία να έχουμε την οσία Μελό, η οποία υπήρξε μία τέτοια οσία κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της. Θα παρουσιάσουμε το σύνολο του έργου μας στον κύριο Δήμτσα για να έχει μία σφαιρική εικόνα του ποια ακριβώς είναι η αστική εταιρεία, και τον καλωσορίζουμε με πολύ θέρμη και αγάπη. Και να τονιστεί, κυρία Μίτζα, σας παρακαλώ πολύ, ότι πέρα από τα κλασικά δώρα, τα βιβλία που θα δώσουμε στον κύριο Δήμτσα, θα του δώσουμε και λούφα και σφουγγάρι από τον οφαλό της γης που είναι η Κάλυμνος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, πίστευε ανέκαθεν ότι οι ακρίτες πρέπει να στηρίζονται. Ανεξάρτητα αν ένα νησί θεωρείται πλούσιο ή φτωχό. Προτεραιότητα μας λοιπόν ως Αποστολή είναι να στηρίζουμε τις Μητροπόλεις και το κοινωνικό τους έργο, και μία σε αυτές είναι φυσικά και η Μητρόπολη Κόπη Νησίρου. Ο Σεβασμιότητος κάνει ένα εξαιρετικό έργο και μας έδωσε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σήμερα στον Ιπποκράτη, εδώ μαζί σας, για να διερευνήσουμε και να θέσουμε τις βάσεις κυρίως μια συνεργασίας που αφορά και το κομμάτι της ψυχικής υγείας, που για μας ήταν στην Αρχιεπισκοπή πάντα και διαχρονικά σημαντικό, όσο και από εκεί και πέρα και σε τμήματα του έργου σας, τα οποία βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος και εγώ προσωπικά θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό, προκειμένου πολύ σύντομα να υπάρχουν καρποί σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά κυρίως και το Σεβασμιότατο, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια στήριξης των αδυνάτων, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Διότι ξέρετε, στη σύγχρονη εποχή το υποφέρω δεν είναι μόνο ένα θέμα, ένα κομμάτι υγείας, είναι και η ψυχική υγεία, είναι και το κομμάτι το οικονομικό, είναι και το έλλειμμα το πνευματικό.